Δείτε τώρα. Ξεκινά τη Δευτέρα η δίκη για την υπόθεση της Ελένης στο Παλούδι. Οι γονείς της θα αντικρίσουν για πρώτη φορά τους δύο κατηγορούμενους. Σήμερα τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη της αδικοχαμένης κόρης τους. Το Σταρ και η Τασούλα Παπανικολάου σας αποκαλύπτουν ποιοι θα καταθέσουν τελικά στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση. Παίξε η μαθού για αυτήν την υπόθεση. Αλβανός. Εσύ τίποτα. Εγώ τίποτα. Έλληνας και Αλβανός θα μεταφερθούν στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών κατά από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Από το πρωί της Παρασκευής βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν πρόσωπο με το Γιάννη και την Κούλα το Παλούδι, τους γονείς της Ελένης. Νιώθω τη φρίκη και της μέρας, πώς θα αντικρίσω. Ζω αυτή τη φρίκη από τώρα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει σε αυτή την κοινωνία μια μάνα να δει απέναντί της τους στιγνούς δολοφόνους του παιδιού της. Τραγική ηρωνία, η δίκη ξεκινά δύο ημέρες πριν από τα γενέθλια της φοιτήτριας. Οι ειδικοί της άνθρωποι τέλεσαν σήμερα τρισάγιο στο Δίδυμότυχο. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια ή αν κάποιος γονιός άλλος στη θέση μου θα μπορούσε να βρει λόγια καθώς θα αντίκριζε αυτά τα άτομα. Οι πρώτοι που θα καταθέσουν είναι οι γονείς της φοιτήτριας. Αν και στην ανάκριση που κράτησε 9 μήνες κατέθεσαν δεκάδες άτομα, στη δίκη τελικά θα καταθέσουν μόνο 11 μάρτυρες. Οι πιο σημαντικοί, λιμενικοί, οι κάτοικοι που την εντόπισαν, μια φίλη της Ελένης, οι συγγενείς των κατηγορουμένων. Μια τέτοια άγρια συμπεριφορά απέναντι σε ένα υπεράσπιστο κορίτσι. Δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Ούτε καν στη δίκη του Σαββατανιστών δεν θυμάμαι αυτό να έχει συμβεί. Έλληνας και Αλβανός από την πρώτη στιγμή τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον. Κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στη δίκη. Ο Ροδίτης πριν από λίγες εβδομάδες ζήτησε συγγνώμη μέσω του δικηγόρου του. Και να διατυπώσει τη δημόσια συγγνώμη της στην οικογένεια του θύματος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν Έλληνας και Αλβανός είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, από κοινό και ομαδικό βιασμό.